Ένα σημαντικό παράθυρο ανοίγει στην ιστορία, δίνοντας δικαίωση στη μνήμη των 18 εκτελεστέντων από τους Ναζί στην περιοχή Σαρακίνα στο Άδελ Ερεθύμνου. Οι συγγενείς των θυμάτων έπειτα από 83 χρόνια θα μπορέσουν να νιώσουν πιο κοντά στους ανθρώπους τους μέσα από αυτή την τεράστια ένωση ιστορίας και επιστήμης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά για τους συγγενείς των ανθρώπων αυτών που μετά από 83 χρόνια μπορούν να ξεχωρίσουν και να κοιτάξουν έστω και τα κρανία των προγόνων τους. Είναι σημαντικό, είναι πολύ συγκινητικό για την τοπική κοινωνία εδώ στο Άδελε, διότι είναι από 18 οικογένειες οι προγόνοι τους και υπάρχει έτσι μια ανατριχύλα. Η ταυτοποίηση των αμάχων, η ταυτοποίηση των νεκρών ενός πολέμου είναι ηθική υποχρέωση όλων μας προκειμένου να αποδώσουμε τις τιμές που τους αξίζουν. Μετά από χρόνια όταν έγινε η εκταφή τους, οι συγγενείς του και οι κάτοικοι του χωριού βρήκαν τα σκελετούς, αλλά δεν γνώριζαν ποιος ήταν ποιος. Το Εργαστήριο Παλαιογονιδιωματικής και Εξελικτικής Γενετικής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ ταυτοποίησε τους 18 άντρες που εκτελέστηκαν στις 2 Ιουνίου το 1941 με την εφαρμογή τεχνικών αρχαίου DNA και γονιδιωματικής ανάλυσης σε μια μελέτη που αποτελεί την πρώτη στη χώρα μας ολοκληρωμένη και δημοσιευμένη σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό. Η πρόσφατη μελέτη που αφορά στην ταυτοποίηση των 18 εκτελεστέντων από τους Ναζί στο Άδελε αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η σύγχρονη βιοιατρική έρευνα μπορεί να συνδεθεί άμεσα με τον πολιτισμό και την ιστορία μας. Ανοίγεται έτσι ένα νέο παράθυρο στο παρελθόν μας, το οποίο επιτρέπει να αντλήσουμε καθοριστικές πληροφορίες για κομβικά ιστορικά γεγονότα με σημαντικότατο κοινωνικό αποτύπωμα. Με τις κατάλληλες τεχνικές και με ανάλυση γονιδιωμάτων του γενετικού υλικού ολόκληρου ουσιαστικά του οργανισμού, καταφέραμε σε σύγκριση με το γονιδιωματικό υλικό από συγγενείς να βρούμε ποιος είναι ποιος από τους 18 εκτελεστέντες και στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία αυτή η προσπάθεια. Πλέον από τους 18 και οι 18 αναγνωρίστηκαν. Η διεπιστημονική ομάδα που πραγματοποίησε την έρευνα αποτελείται από 7 άτομα σε μια πειραματική διαδικασία που διήρκησε περίπου 8 μήνες. Ενώ η μελέτη ξεκίνησε από το 2021, αποτελώντας μια απαιτητική πρόκληση, η οποία κατάφερε να ικανοποιήσει τη μακροχρόνια και επίμονη επιθυμία των συγγενών για ηθική δικαίωση της μνήμης των ανθρώπων που θυσιάστηκαν. Είναι η πρώτη φορά που δημοσιεύεται κιόλας μια αναγνώριση αμάχων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου σε περιοδικό από την ελληνικό χώρο. Παράλληλα έγινε και μια ανθρωπολογική αποκατάσταση των κρανίων, γιατί προφανώς οι κάτοικοι του χωριού πήραν τα οστά, δεν είχαν τις γνώσεις ούτε την εμπειρία να μπορούν να αποκαταστήσουν σωστά τα κρανία. Με αντίστοιχες ανθρωπολογικές μελέτες που εκπονήθηκε από μια άλλη μεταδιδακτόρισα ερευνήτρια του εργαστηρίου, καταφέραμε και αποκαταστήσαμε και κάποια κρανία, διορθώσαμε κάποια λάθη που υπήρχαν, έτσι ώστε να είναι σε όσο το δυνατόν καλύτερη κατάσταση αυτή τη στιγμή τα κρανία για να μπορέσουν να αποδώσουν, ξαναλέω, τις τιμές οι συγγενείς τους. Η ιδέα της ταυτοποίησης ήταν του κυρίου Αλεξανδράκη, ο οποίος είναι συγχωριανό μας και ήταν καθηγητής του Πανεπιστημίου του Μαϊάμι, ο οποίος έχει χάσει και πατέρα και παππού. 83 χρόνια μετά, η θυσία των 18 θυμάτων του ναζισμού που υποχρεώθηκαν να σκάψουν τον ομαδικό τάφο τους προκαλεί ρήγη και συγκίνηση. Την Κυριακή 2 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί επετειακή εκδήλωση στον τόπο της θυσίας τους, όπου θα γίνουν και τα αποκαλυπτήρια της ταυτοποίησης σε κλίμα υπερηφάνειας που θα ζωντανέψει το παρελθόν.